Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον καλύτερο και πιο τίμιο ταξιτζή. Για να μην απορείτε, πρόκειται για τον Θόδωρο Κατσαδράμη, ο οποίος συμμετείχε στα τέλη της δεκαετίας του 70 στη γνωστή τηλεοπτική σειρά «Ο Ταξιτζής μας». Ο γνωστός ηθοποιός, λοιπόν, γεννήθηκε στη Δόξα Αρκαδίας στις 20 Μαΐου του 1929. Έλαβε μέρος σε δεκάδες παραστάσεις και έργα του σινεμά, αλλά έγινε ευρύτερα γνωστός και γνώρισε μεγάλη επιτυχία από τη συμμετοχή του ως πρωταγωνιστής στη τηλεοπτική σειρά «Ο Ταξιτζής μας», που προβλήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 70. Εκπαιδεύτηκε στη δραματική σχολή του Κάρολου Κουν, του θεάτρου τέχνης του Κάρολου Κουν, και πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στη θεατρική σκηνή το 1954. Είναι μέλος φυσικά του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Παντρεύτηκε δύο φορές. Πρώτη του σύζυγος υπήρξε η ηθοποιός Αγγέλικα Καπελάρη και δεύτερη σύζυγος η γνωστή φυσικά ηθοποιός Κέτι Παπανίκα, με την οποία απέκτησαν ένα γιο. Σήμερα ο ηθοποιός είναι 94 ετών και στο τέλος του βίντεο θα το δείτε σε δύο φωτογραφίες από το σπίτι του. Ας αναφερθούμε και στη φιλμογραφία του. Πρώτη του εμφάνιση το 1955, ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας και επικίνδυνη νύχτα. Μετά από ένα διάστημα 6 ετών, επανήλθε στον κινηματογράφο με την ταινία «Αγάπη και θύελλα» το 1961. Έπαιξε το 1963 «Αυτό το κάτι άλλο» ως μπάρμαν, το 1964 στη Σοφερίνα, το 1966 ο Φόβος και 7η μέρα της δημιουργίας, το 1967 Τρούμπα 67, το 1968 εκπομπή «Το κανόνι και τα ειδώνει», ο τρελός θα έχει 400 και τον Πάντης Μπαστούνης, το 1969 «Ξύπνα κορόιδο», ο θαυματοποιός «Πληγωμένα νιάτα» και ένας άφραγκος Ωνάσης, το 1970 «Κρίμα τον πόη σου», «Η γενναίη του Βορρά», ένας τρελός γλετσές, ο αχτύπητος χτυπήθηκε, εγώ ρεζίλεψα το Χίτλερ, να ήταν το 13, να πέφτε σε μας. Το 1971, ολοκαύτωμα, καταναλωτική κοινωνία, η τελευταία του Ρούπελ για μια χούφτα τουρίστριας. Ο Σχαρίτος πάτησε την άρκη. Το 1972, μπουμ ταρατατζούμ. Το 1973, γυναικοκρατία. Το 1974 το σφάλμα, το 1976 κραυγές στον άνεμο και άγνωστος στρατιώτης, το 1978 αγώνας χωρίς τέλος και το 2010 σε μια πιο πρόσφατη εμφάνιση ταξίδι στη Μυτιλίνη, που ήταν και η τελευταία του εμφάνιση στον κινηματογράφο. Όπως σας είπα, συμμετείχε και σε 4 τηλεοπτικές σειρές, το 1977 βιογραφίες, το 1978 «Ο Ταξιτζής μας», το 1993 «Η Καλή Πεθερά» και το 2010 «Ταξίδι στη Μυτιλίνη». Προφανώς έγινε και τηλεοπτική σειρά μετά. Και στο τηλεοπτικό θέατρο και έχει κάνει και κάποιες βιντεοκασέτες και μόνος του και μαζί με την σύζυγό του, την πρώην σύζυγό του, την Κέτι Παπανίκα. «Ο Θεός σας αναπαύσει», όχι, «Ο Θεός να τον έχει πάντα καλά», τον πεθάναμε τον άνθρωπο. «Ο Θεός να τον έχει πάντα καλά». Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή. Για και χαρά σε όλους.